Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Κύριε Λαμπρούλη, θα ήθελα το σχόλιο σας για κάτι που σχολίασα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό στην Άρτα, με τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, ξέχασε 5,5 μηνών βρέφος μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν υποχρεωμένοι και οι δύο να εργάζονται. Έπρεπε για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να έχουν από αυτή την ηλικία αυτή την ανάγκη να αφήνουν το μωρό στον βρεφονηπιακό σταθμό. Και έλεγα στην αρχή ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία, η ίδια πολιτεία η οποία μιλά για το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και για το πληθυσμό που γερνάει και για το ασφαλιστικό σύστημα που χάνει εισφορές, να κάνει κάτι για αυτούς τους γονείς που μπαίνουν στη διαδικασία να φέρουν στον κόσμο παιδιά και είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλη πίεση. Πίεση που σε κάποιες περιπτώσεις είδατε, σε αυτή την περίπτωση έφτασε και σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Είχαν και αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Αγγελόπουλε, με το πιο τραγικό τρόπο, για ακόμα μία φορά, αν θέλετε, σε αυτή τη διάσταση, με το συγκεκριμένο ζήτημα που προέκυψε, αναδεικνύεται οι τεράστιες ευθύνες, σε πολιτικό επίπεδο φυσικά, που έχουν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και στον τομέα, όπως είπατε, των δομών, της ικανοποίησης, αν θέλετε, των αναγκών των εργαζομένων, των οικογενειών, των νέων γονιών, όπως είπατε, στη φιλοξενία των παιδιών τους σε υποδομές τέτοιες που να δίνουν τη δυνατότητα φυσικά στους γονείς αφενός μεν απρόσκοπτα να μπορούν να εργάζονται, όσοι εργάζονται βέβαια, και από την άλλη μεριά βεβαίως οι δομές αυτές να προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες στα παιδιά, στα μικρά παιδιά, στα βρέφη και πάει λέγοντας. Είναι τεράστιες οι ευθύνες, είναι εγκληματικές θα λέγαμε, γιατί δείτε, το έγκλημα των Τεμπών για παράδειγμα, που ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για το τραγική κιόλας εμπειρία για το λαό μας, δεν σταματάει στα Τέμπη, συνεχίζονται και νέα Τέμπη θα έχουμε, όπως είχαμε δυστυχώς το συγκεκριμένο γεγονός που συζητούμε στην Άρτα, όπως είπατε, αλλά και μια σειρά από άλλα αντίστοιχα ζητήματα σε εργασιακούς χώρους και πάει λέγοντας, όπου και εκεί μετρούμε απώλειες ζώων, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα ασφάλειας, για παράδειγμα. Ναι, είναι όντως τεράστιες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που δεν φρόντισαν και μάλιστα κοροϊδεύουν κιόλας και μπροστά στις εκλογές, αν θέλετε, ότι από την επομένη των εκλογών θα βελτιωθούν πράγματα, καταστάσεις κτλ. Και φυσικά οι γονείς, οι εργαζόμενοι, οι γονείς κυρίως, που ξεκινούν τη ζωή τους δημιουργώντας οικογένεια, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και στερούν από το λαό μας αναγκαίες υπηρεσίες, στερούν από το λαό μας τις υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Και οι αιτίες το ότι δεν έχουν γίνει είναι ακριβώς τις επιλογές που έχουν κάνει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και που συμφωνούν, οι στρατηγικές επιλογές που έχει να κάνει με τη συγκρίκνωση των δικαιωμάτων του λαού μας, των εργαζομένων, των αναγκών τους, των κοινωνικών, αν θέλετε, στο σύνολο αναγκών προκειμένου με τους τηλεφωνικιακούς, προκειμένου να υπηρετηθεί αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Να λοιπόν το κράτος, κατά τα άλλα, που ακούστηκε και το προηγούμενο διάστημα με το έγκλημα των Τεμπών, ότι δεν υπάρχει κράτος κτλ., ή παλιότερα με άλλες περιπτώσεις, ή και τώρα, για παράδειγμα, ή και στο μέλλον. Κράτος υπάρχει, κύριε Αγγελόπουλε, αλλά το κράτος είναι για ποιον λειτουργεί και υπέρ ποιου λειτουργεί. Ξέρετε, και αυτό που φαίνεται και αναδεικνύεται είναι η λειτουργία για μια χούφτα εκμεταλλευτές του πλούτου και του μόχθου και του υδρότα του λαού μας. Και ο λαός μένει να μετράει απώλειες, είτε από το εισόδημά του μέχρι και τη ζωή του, να φτάσουμε στο πιο ακραίο. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας, να σας πω. Πολλές φορές εδώ εμείς που συνομιλούμε με Έλληνες ομογένειας, μελαγχολούμε όταν ακούμε τι προβλέπεται για τις διευκολύνσεις των μαμάδων ή των και των πατεράδων ακόμη,
γιατί υπάρχει ελεύθερη επιλογή. Ποιος από τους δύο θα έχει τις διευκολύνσεις αυτές για να μπορεί να είναι δίπλα στο παιδί του, να βρεθεί εύκολα χωρίς να στραβώσει ο εργοδότης σε μια ανάγκη και να δουλέψει λιγότερες ώρες ή να πάρει κάποιες ειδικές άδειες. Σε κάποια κράτη, ακόμα και όχι μόνο ευρωπαϊκά, που δεν είναι κράτη στα οποία είναι κράτη καπιταλιστικά, είναι κράτη του δυτικού κόσμου, δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ ακραίο και ιδιαίτερο, ας πούμε. Μελαγχολούμε λοιπόν εμείς εδώ που βλέπουμε αντίθετα από αυτά που συμβαίνουν εκεί, ένας γονιός να φοβάται να ζητήσει μια άδεια για να μείνει δίπλα στο άρρωστο παιδί του, να ζητήσει μια άδεια για να μπορέσει να πάει να ενημερωθεί για την πρόοδό του, να ζητήσει ένα χρονικό διάστημα να είναι δίπλα στο παιδί του και να μη φοβηθεί ότι θα έχει πρόβλημα εισοδηματικό εξαιτίας αυτού. Να έχουμε ξεχάσει, και νομίζω όλα τα κόμματα το έχουν ξεχάσει, να βάλουν στην ατζέντα τους, στο πρόγραμμά τους, επάγγελμα πατέρας ή επάγγελμα μητέρα. Αυτό. Δεν είναι θέμα επαγγέλματος. Ακούστε, είναι με αυτά που αναφέρετε και εσείς τώρα. Μπορεί να υπάρχουν παραδείγματα περιοχών, άλλων χωρών που έχουν βελτιωμένες συνθήκες και τελπά. Ποιο είναι το ζητούμενο, κύριε Αγγελόπουλε, ότι χρειάζεται φρεφονηπιακή σταθμή. Τι έχει πει διαχρονικά και παλεύει και μέσα, ας πω εγώ, μέσα από τους δήμους, από την τοπική διοίκηση, η εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ σε όλους τους δήμους της χώρας, στις περιφέρειες. Το ίδιο το κίνημα, το εργατικό κίνημα, το γονεϊκό κίνημα, τι διεκδικεί όλα αυτά τα χρόνια? Διεκδικεί υποδομές σε αριθμό και ικανές φυσικά, εξοπλισμένες με το απαραίτητο προσωπικό, το αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου να υποδέχεται τα βρέφη, τα παιδάκια, αφενός με στις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά και κυρίως φυσικά στην κατεύθυνση να διευκολύνονται οι γονείς οι οποίοι εργάζονται κτλ. Όμως δείτε τώρα, με όλη αυτή τη ζούγκλα, για να έρθω και στην τοποθέτηση στα ζητήματα που βάλατε και εσείς προηγουμένως, σε όλη αυτή τη ζούγκλα και στις συνθήκες γαλέρας που έχουν μετατρέψει τις εργασιακές σχέσεις, να μην μιλήσουμε για μισθούς και πάει λέγοντας, και τα υπόλοιπα δικαιώματα, διαδοχικά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη τα τελευταία χρόνια, φυσικά και έχουμε τέτοια ακριβώς όπως τα περιγράψετε και άλλα περισσότερα μπορούμε να πούμε ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους με την οικογένειά τους, δηλαδή αυτό που λέμε εργασιακά ζητήματα σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτό που αναφέρετε και εσείς. Δίνοντας, έχουν δώσει αέρα στα πανιά της εκάστοτε της εργοδοσίας και ο εργαζόμενος να είναι όχι μόνο εκμεταλλεύσιμος, αλλά είναι να πάσα στιγμή στη διάθεση του εργοδότη, εκμεταλλεύσιμος φυσικά και απροστάτευτος προφανώς, δυνατότητα να μπορέσει να προγραμματίσει τη ζωή του, την οικογένειά του, το σπίτι του και πάει λέγοντας. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες φυσικά. Αυτό αναδεικνύεται πίσω από αυτή, κατά τη γνώμη μου, πίσω από αυτή την τραγική ιστορία που συνέβη και στην Άρτα. Οι κοινωνικές, τα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι προτεραιότητα, όχι μόνο της παρούσης κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων και πολύ περισσότερο φυσικά του συστήματος. Βλέπω... Και αυτά θα πρέπει να αντιπαλέψει ο λαός μας. Και αυτά είναι ζητήματα, για παράδειγμα, αυτό με τους βρεφονηπιακούς, με τις υποδομές κτλ. Κύριε Αγγελόπουλε, είναι κριτήριο, για παράδειγμα, μαζί με όλα τα άλλα πάρα πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια σήμερα, είναι ένα κριτήριο μπροστά στις εκλογές 21 Μάη. Διαβάζω εδώ και κάποιες τοποθετήσεις σας από το ύπεθρος.gr που έγιναν με αφορμή και την επικοινωνία που έχετε με τους αγρότες στη δική σας την περιφέρεια εκεί. Ναι, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά τον τελευταίο καιρό, με τον πληθωρισμό, με τα προβλήματα που προέκυψαν μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί να μπορούμε να μιλάμε για αύξηση του εισοδήματος των αγροτών. Είναι κάτι ρεαλιστικό τη στιγμή μάλιστα που λειτουργεί και η αγορά με τους κανόνες στους οποίους λειτουργεί. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε μια άλλη κυβέρνηση την επόμενη μέρα να τα ανατρέψει όλα αυτά. Καταρχήν, δεν μιλάμε για αύξηση με την έννοια όπως το ακούστηκε από εσάς. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Οι αγρότες αυτό που ζητούν, και βέβαια αυτό είναι διαχρονικό αίτημα, δεν είναι των τελευταίων ετών ή του τελευταίου διαστήματος. Σε ό,τι αφορά δηλαδή το εισόδημα, είναι ποιο, την εξασφάλιση από το κράτος, το κατώτερο ή ενός εισοδήματος που θα εγγυάται το κράτος, ούτως ώστε να μπορεί να μείνει στη γη του, στα χωράφια του, να παράγει αφενός, και αυτό δηλαδή το εισόδημα που θα αποκτά να φτάνει όχι μόνο να παράγει προμηθευόμενα τα αγροεφόδια, όλα τα απαραίτητα αγαθά τα οποία θα χρειαστούν για την καλλιέργεια των χωραφιών, αλλά να μένει και ένα εισόδημα να μπορεί να ζήσουν αξιοπρεπώς αυτοί και οι οικογένειές τους και να μείνουν στον τόπο τους. Και να μου επιτρέψετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, κύριε Λαμπρούλη, να μου επιτρέψετε και κάτι άλλο. Οι αγρότες, ναι, διαχρονικά ζητάνε και το εξής. Να μην πουλάνε στο χωράφι την ντομάτα ή την πατάτα 10 λεπτά και να φτάνει τελικά στο τραπέζι μας 1,5 και 2 ευρώ. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς τώρα που συζητούμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εγγυημένων τιμών έχει να κάνει ακριβώς και με αυτό που βάζετε εσείς. Το να μην γίνονται δηλαδή έρμεο οι αγρότες, να το πω έτσι, των πιέσεων, αν θέλετε, των μεγαλεμπόρων, γιατί αυτή είναι η ενδιάμεση, να το πω έτσι, και φυσικά η παραγωγή τους να φεύγει από το χωράφι και με τιμή κάτω του κόστους στις περισσότερες των περιπτώσεων, ή περίπου ίσα βάρκα σε γυαλό με το κόστος, ή και με ανοιχτές τιμές, να τονίσουμε, κύριε Αγγελόπουλε, που αυτό σημαίνει ότι στην πορεία μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερες και πολύ χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής. Και από την άλλη μεριά, τα προϊόντα αυτά έρχονται στις τιμές και τα ξέρετε. Και εσείς όλοι μας, όσοι μας ακούνε, αφενό φεύγουν από το χωράφι με χαμηλές τιμές, φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τη λαϊκή κατανάλωση, διπλάσια, τριπλάσια και τετραπλάσια τιμές, στη λογική αυτό που είπατε κι εσείς, της αγοράς, του καπιταλισμού δηλαδή, της αγοράς που για την οποία αγορά στις διεκδικήσεις των αγροτών στο ζήτημα αυτό, οι απαντήσεις όλων των κυβερνήσεων ήταν ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί η αγορά έχει δικούς τους νόμους και αυτοί οι νόμοι, σε αυτούς τους νόμους, στη λειτουργία δηλαδή, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Η αγορά καθορίζει τις τιμές. Αν ανατρέξει, θα δείτε συνεχόμενες, τουλάχιστον τοποθετήσεις προς αυτή την κατεύθυνση όλων των υπουργών. Διάβαζα και χθες ότι το λάδι λέει έχει ακριβήνει, ότι στη τιμή του παραγωγού έχει αυξηθεί. Ναι, δείτε τώρα όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμπιέζεται η τιμή του προϊόντος στο χωράφι, στον αγρότη δηλαδή, με αυτά που είπαμε προηγουμένως, την ίδια ώρα το κόστος παραγωγής των προϊόντων, όλων των προϊόντων, έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και αυτό οφείλεται αφενός μεν στην τεράστιες αυξήσεις που δόθηκαν στα αγροεφόδια, σε όλα τα αγροεφόδια μην τα αναφέρουμε, και κυρίως μέσω του ενεργειακού κόστους, που εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες φυσικά στα πλαίσια των επιλογών όλων των κυβερνήσεων, μα όλων των κυβερνήσεων και της παρούσης και της προηγούμενης, στην στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας. Τα χρηματιστήρια ρήπου, να θυμίσουμε, τα χρηματιστήρια ενέργειας, ρήτρα αναπροσαρμογής και η περίφημη πράσινη ανάπτυξη. Και φυσικά οι αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση διεκδικούν μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, ούτως ώστε φυσικά να φεύγει ακόμα και το προϊόν, όπως είπαμε προηγουμένως, σε πιο φθηνή τιμή και να φτάνει στο ράφι φθηνά. Αλλά δείτε τώρα, οι μεσάζοντες καλά κρατούν. Βλέπουμε τα στοιχεία. Οι μεγαλέμποροι, εργοστασιάρες κτλ. Που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με τη μεταποίηση, θησαυρίζουν, αυγατίζουν τα κέρδη τους και οι αγρότες φυτοζωούν και βρίσκονται πρώτου φάσματος του ξεκλειρίσματος. Γιατί ο αγώνας που δίνουν οι αγρότες εδώ στην περιοχή μας, σε μια σειρά
κομμάτια τομείς, αν θέλετε, των αγροτικών προϊόντων που παράγονται, δίνουν αγώνα επιβίωσης οι βιοπαλαιστές αγρότες. Γιατί δείτε τώρα, στα μήλα στην Αγιά, για παράδειγμα, δεν μπορούν να μπουν στο χωράφι. Γιατί, για παράδειγμα, να σας πω τώρα, δεν είναι εξοργιστικό, δεν είναι κινησμός, δεν είναι ό,τι θέλετε προσδιορισμό μπορείτε να βάλετε. Τον αγρότη να του έχουν κόψει το αφορολόγητο πετρέλαιο από το κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ελέω, του τρίτου μνημονίου που ψηφίσαν όλοι μαζί, και τους εφοπλιστές να τους έχουν με δωρεάν πετρέλαιο, αφορολόγητο μάλλον πετρέλαιο, 370 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Να λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να βάλει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει το προηγούμενο διάστημα, την τετραετία που πέρασε, συγκεκριμένες προτάσεις και με σχέδια νόμου, αλλά και με τροπολογίες στην κατεύθυνση μείωσης του κόστους παραγωγής, ενίσχυση δηλαδή του εισοδήματος των αγροτών κατ' επέκταση, μια σειρά από άλλα μέτρα που αφορούν τον ΕΛΓΑ κτλ. Τις αποζημιώσεις τους, μάλιστα, μέτρα προστασίας, μέτρα που θα βελτιώσουν την ασφάλεια, ας το πούμε έτσι, τα αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές όπως εδώ που έχουμε θρηνήσει και θύματα με τον Ιαννό, να θυμίσω, με άλλες καταστροφές, με τις πλημμύρες. Άρα λοιπόν όλα αυτά όμως κανένα από τα άλλα κόμματα δεν τα συζητάει και δεν τα στηρίζει. Κύριε Λαμπρούλη, και βγαίνουν και συμπεράσματα. Κάτι τελευταίο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, ναι, γιατί έχει πάει η ώρα 11. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει σήμερα και λέει ότι ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσουμε για πρώτη φορά να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε πάνω από το κεφάλι μας την Τρόικα, τα μνημόνια, όλη αυτή την πίεση που υπήρχε, έπρεπε να βάλουμε στην άκρη χρήματα, δεν είχαμε χρήματα να διαθέσουμε στο λαό για τις πολιτικές που είχαμε σκοπό να εφαρμόσουμε. Σήμερα το 2023 είναι το ίδιο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με συνεργαζόμενες δυνάμεις προοδευτικές όπως τις χαρακτηρίζουν, με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αυτοδύναμη πιθανόν για το ΚΚΕ, είναι ακριβώς το ίδιο ή υπάρχει για σας κάποια διαφορά έστω, ναι, κάποια προτίμηση τέλος πάντων? Προτίμηση εννοείται σε ενδεχόμενη συνεργασία. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Το έχετε ξεκαθαρίσει, όχι, λέω. Τι θα προτιμούσατε, μια κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ με συνεργασίες? Καμία από τις δύο εκδοχές, όπως και καμία εκδοχή συνεργασίας οποιοδήποτε σχήματος, τέλος πάντων. Είσαι σε αποστάσεις λοιπόν, είναι το ίδιο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι η ερώτησή μου. Εμείς αυτό λέμε στο λαό, ότι η επόμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές στις 21 του Μάη, όποια κυβέρνηση και να βγει, με όποιο σχήμα, με όποιο τέλος πάντων πρόσημο, θα είναι αντιλαϊκή ακόμα και χειρότερη από την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν χειρότερη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα τα μέτρα και τα μνημόνια είναι εδώ, κύριε Αγγελόπουλε, εφαρμόζονται και μπροστά μας έχουμε την εφαρμογή του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, τέλος πάντων, που προβλέπει πάνω από 300-350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Αυτά τα οποία ο κύριος Βαρφάκης χαρακτήρισε και ως ευκαιρία να γίνει κάτι καλό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, δείτε, όλα αυτά τα μέτρα έχουν να κάνουν με τα όποια δικαιώματα, ανέρεση δηλαδή, δικαιωμάτων να έμειναν στους εργαζόμενους, με ιδιωτικοποιήσεις και περαιτέρω, να το πω έτσι κωδικοποιημένα, περαιτέρω επιβάρυνση του λαού μας με νέα μέτρα, τα οποία θα έρθουν να προσθεθούν σε όλα τα προηγούμενα. Άρα είναι από χέρι αντιλαϊκή όποια κυβέρνηση προκύψει την επομένη των εκλογών. Και σε αυτό ο λαός μας και το καταλαβαίνει και το κατανοεί, και αυτό βλέπουμε και στις περιοδίες, στις συζητήσεις με εργαζόμενους, με τον κόσμο, τους αγρότες, αυτή την περίοδο. Το καταλαβαίνουν. Το ζήτημα είναι, κατά τη γνώμη μας, και αυτό εμείς επιμένουμε σε αυτό και ως την μέρα των εκλογών, να πείσουμε όσο δυνατόν πιο περισσότερο κόσμο ότι την επομένη των εκλογών ο λαός χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ, ώστε ο ίδιος ο λαός να είναι δυνατός την επόμενη μέρα των εκλογών και όποια κυβέρνηση βγει να είναι αδύναμη. Σας και ευχαριστώ. Να μπορέσει ο λαός να αναχαιτήσει μέτρα και να διεκδικήσει όχι μόνο μέτρα ανακούφισης, αλλά και να βάλει και πορεία απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, ρήξη δηλαδή και ανατροπή αυτών των πολιτικών. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία, κύριε Λαμπρούλη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.